προς πίσω ότι όλα είναι καλά. Μπλα μπλα μπλα, όλα υπέροχα. Πώς άραγε μπορούν να γίνουν χειρότερα. Γεια σου, Χάρολ. Τι έγινε? Τίποτα, τίποτα, αγαπητή μου. Είναι το τραύμα από εκείνη την παλιά μάχη. Θα πάω να το ξεκουράσω λίγο. Έλα μέσα. Πρέπει να μιλήσουμε. Βασικά, καλή Ναράιδα, πάω για ύπνο. Αχ, πήρα τα χάπια μου και με κάνουν να διστάσω. Γι' αυτό αυτή η επίσκεψη πρέπει να είναι πολύ γρήγορη. Γεια σου. Τι νέα, λοιπόν? Θα θυμάσαι το γιο μου, τον πρίγκιπα Γλυκούλη. Γλυκούλη! Α, εσύ είσαι! Ω, Θεέ μου, πάει τόσος καιρός! Πότε γύρισες? Πριν 5 λεπτά, περίπου. Άντεξα σφοδρούς ανέμους και την ζεματιστή έρημο. Σκαρφάλωσα στο πιο ψηλό δωμάτιο, στο πιο ψηλό... Η μαμά θα το χειριστεί αυτό. Αντέχεις σφοδρούς ανέμους και τη ζεματιστή έρημο, σκαρφαλώνεις το πιο ψηλό δωμάτιο, στο πιο ψηλό βρωμόπυργο και τη βρίσκει. Έναν μπερδεμένο λύκο να του λέει ότι η δική του πριγκίπισσα έχει ήδη παντρευτεί. Κοίτα, δεν έφταιγα εγώ. Δεν έφτασε εγκαίρος. Σταματήστε! Χάρολντ, με αναγκάζεις να κάνω κάτι που πραγματικά δεν θέλω να κάνω. Πού είμαστε? Γεια σας, καλώς ήλθατε στη σπάλα του Μιλάνο. Τι θα θέλατε? Η διαιτά μου πάει. Ευχαριστήθηκες τώρα? Α, εντάξει, 2 πίτες αναγέννησης χωρίς μαγιονέζα και... Θα πάρω το μεσαιωνικό γεύμα. Ναι, ένα μεσαιωνικό και... Χάρολντ, πατάτες. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Τελιστάκος ή κάτι άλλο, τι θες? Όχι, έχω φάει. Η παραγγελία σου, καλή Νεράιδα. Και αυτό πάει με το μεσαιωνικό γεύμα. Πιάσε, καλέ μου. Κάναμε μια συμφωνία, Χάρολντ, και υποθέτω ότι δεν θέλεις να επαναχωρήσω έτσι. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, η Φιώνα και ο πρίγκιπας θα πρέπει να είναι μαζί. Ναι. Ω, πίστεψε με, Χάρολντ, είναι το καλύτερο. Όχι μόνο για την κόρη σου, αλλά και το βασίλειό σου. Κι εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου.